Γεια σα, καλώ ήρθατε στα κρυπτονέα. Σήμερα 31 Εβδόμου του 2022 και τα κορυφαία κρυπτονέα είναι το εξή. Θα ξεκινήσουμε με τα ανταλλακτήριά μα και θα πάμε στην Binance, που πλέον η Binance εκτό από κρυπτονομίσματα θα πουλάει και NFT εισιτήρια. Και συγκεκριμένα θα πουλάει εισιτήρια για την ιταλική ομάδα Lazio. Και όπω καταλαβαίνετε, αν είστε οπαδό και θέλετε να πάτε δείτε αυτή την ομάδα, μπορείτε να αγοράσετε NFT εισιτήρια αυτή εδώ πέρα τη ομάδα. Και το μόνο που αναρωτιέμαι είναι αν αυτά τα εισιτήρια είναι πιο ακριβά από τα κανονικά εισιτήρια, επειδή είναι NFT ρε παιδάκι Οπότε, γιατί να μην ανεβάσουμε την τιμή του. Και συνεχίζουμε εμείς το Solana και συγκεκριμένα σε ένα DeFi στο Solana, το Nivana, το οποίο καταστράφηκε. Πιο συγκεκριμένα έφαγε ένα hack και του πήρα μέσα από το πρωτόκολλο νόμισμα ταξίας 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Το διακριτικό ANA έχει πέσει πάνω από 90% και το stable coin του έχει χάσει το δεσμό του με το δολάριο και αντί να είναι 1 προς 1 είναι 0,1 cents αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Πώ έχασε αυτά τα χρήματα, λοιπόν, οι εγκληματίε πήραν ένα δάνειο flash που ένα δάνειο flash είναι ουσιαστικά ότι παίρνει ένα δάνειο χωρί να δώσει κάτι πίσω ω εγγύηση αρκεί να το επιστρέψει στον ίδιο χρόνο. Μπλοκ, δηλαδή πολύ γρήγορα, είναι σαν να λέμε Πάμε στην τράπεζα. Του λέμε Θέλω ένα δάνειο 100.000 δολαρίων. Δεν θα σου δώσω τίποτα πίσω ω εγγύηση, αλλά θα σου επιστρέψω αυτά τα χρήματα μέσα στην ίδια μέρα. Με αυτά τα χρήματα πήγαν μετά στο πρωτόκολλο και του είπαν ότι Θα σα δώσω αυτά τα 10 εκατομμύρια σε USDT, σε δολάρια ουσιαστικά, και εσεί θα μου δώσετε πίσω 3,5. 5 εκατομμύρια δολάρια στο νόμισμά σα. Και το πρωτόκολλο πίστευε ότι αυτά τα χρήματα είναι καθαρά χρήματα εντό εισαγωγικών, δεν είχε καταλάβει ότι είναι χρήματα από δάνειο φλας με αποτέλεσμα να δώσουν εν τέλει στου αυτά τα χρήματα. Τα οποία τα πήραν, τα πέρασαν μέσα από του κουλκότρυπα, τα έκαναν Ethereum και πλέον αναμένουμε τι επόμενε κινήσει του. Και έτσι με αυτό το τέχνασμα το πορτόκολλο εξαπατήθηκε και δυστυχώ καταστράφηκε. Και θα πάμε και στο κανονικό Σολάνα, το οποίο δεν σταματάει να με εκπλήσει τουλάχιστον εμένα. Διότι το Σολάνα θα ανοίξει κατάστημα λιανική στη Νέα Υόρκη ονόματι Solana Space. Ναι, κυρίε και κύριοι, ξεχάστε τα blockchain, ξεχάστε την τεχνολογία και το μέλλον τη ανθρωπότητα. Κατάστημα λιανική, εδώ είναι τα λεφτά. Τι σημασία έχει που η αλυσίδα του Σολάνα γκρεμίζεται ανά 5 λεπτά. Δεν έχει σημασία. Δώσε τα λεφτά, το χρόνο, το ανθρώπινο δυναμικό σου να φτιάξει ένα κατάστημα λιανική. Και το θέμα είναι ότι ενώ μπορώ να καταλάβω ότι μπορεί να χρησιμεύσει για διαφημιστικού λόγου, μπορώ να σκεφτώ ένα σωρό άλλε μεθόδου για να διαφημίσει το blog σου. Είναι καλύτερα από το να κάτσει να φτιάξει ένα ολόκληρο κατάστημα. Και τι θα πουλέσει αυτό το κατάστημα. Δεν έχω ιδέα. Παρόλα αυτά υπάρχει ένα υπτάμενο παππούτσο Σολάνα με στο κατάστημα, το οποίο δεν ξέρω αν βρίσκεται προ Δεν έχω ιδέα τι θα γίνεται. Και με την καταστηματάρα του Σολάνα. Στη Νέα Υόρκη θα πάμε και στην κρυπτοαγορά, η οποία είναι σταθερή. Το bitcoin δεν θέλει να σπάσει την αντίσταση πάνω από τις 24.000, δηλαδή να πάμε 25-26 να πούμε ότι εντάξει, τη σπάσαμε, αν δεν είναι fake out και κάθεται σταθερά στις 23.000 δολάρια και είναι 800, 700, 900 εκεί είναι. Οπότε εμεί αναμένουμε τα νέα και εξελίξει για να δούμε και το πού μπορεί να κοιμανθεί η κρυπτο αγορά. Και αυτά, είναι τα κορυφαία νέα για κρυπτο. Σήμερα και 31 Εβδόμου του 3170, 2022. Να σα ενημερώσω ότι το περιεχόμενο που ακολουθήσατε είναι περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μόνο για εκπαιδευτικού λόγου και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή, μόνο επενδυτική γνώμη. Παρακαλώ να γραφείτε στο κανάλι, αφήστε ένα like και ένα σχόλιο. Τα οποία σχόλια μπορούν να απαντηθούν στο τέλο του επεισοδίου. Να είστε όλοι καλά, καλή σα μέρα.